Χαίρετε! Σήμερα δεν είχα πρωινό vlog, είναι Σάββατο σήμερα, είναι 16 Μαΐου 2020. Το πρωί αντι-vlog δικό μου σας ανέβασα μια πολύ ωραία εκπομπή στην οποία μίλησε η αγαπημένη μας η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου στο κρατικό κανάλι, στο ΡΙΚ, στον Ανδρέα τον Γιώργη, τον δημοσιογράφο, για τις ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας και του εγκλεισμού. Και όπως σας είπα και χθες το τελευταίο live που έμεινε, που δεν πρόλαβα να σβήσω, που δεν κατάφερα να σβήσω, γιατί χθες είχα... χθες κατά λάθος έσβησα και το live το πρώτο που κάναμε και έσβησα και το βίντεο, το χθεσινό βραδινό vlog, που ήταν τα έχω ανεβάσει μετά. Λοιπόν, είναι Σάββατο, είμαι στο σπίτι, η ώρα είναι 2 και κάνω δουλειές, γι' αυτό με βλέπετε με το φακιόλι. Σε φάση κάνω δουλειές και σταμάτησα να πιω ένα καφέ και λέω να πω στα φιλαράκια μου ένα καλημέρα και ένα καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα που λέτε και στην Ελλάδα άμα είναι μετά τις 12 το μεσημέρι και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που μου γεννήθηκαν τώρα καθώς έκανα δουλειές. Και τα λέμε δουλειές, δουλειές με φούντες, όχι απλές δουλειές. Για παράδειγμα έχω καθαρίσει τη μούχλα από τον μπάνιο, έχω καταφέρει να ανοίξω ένα παράθυρο που δεν άνοιγε ούτως ώστε να ξερίζεται τον μπάνιο. Έχω μαζέψει με το σκουπάκι των Dyson. Έχω μαζέψει τις λεγόμενες αζαγιές, έτσι τις λέμε στην Κύπρο, αζαγιές. Πώς τα λένε στην Ελλάδα, αυτό που κάνει σαν τους ιστούς της αράχνης. Τους ιστούς της αράχνης από παντού. Γενικά δουλειές με φούντες. Ξυγυρίζω, καθαρίζω, αναδιαμορφώνω, αναδιοργανώνω μέσα στο σπίτι. Και είχα την ακόλουθη σκέψη, την οποία λέω θα τη μοιραστώ με τους φίλους στο κανάλι, γιατί το πιο πιθανό είναι να την ξεχάσω μετά και νομίζω μπορεί να είναι σε κάποιους χρήσιμη. Λοιπόν, σκεφτόμουν τη συνθήκη που είχα προηγουμένως, δηλαδή που είχα πριν 6 μήνες, πριν 3 μήνες, πριν 2 μήνες, πριν 1 μήνα, που υπήρχαν κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι, όπως για παράδειγμα η μούχλα στον μπάνιο, ή κάποια άλλα πράγματα όπως η θάμνη στην αυλή, αυτή που μου προκαλούσαν αλλεργία, και δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Είχα κάνει έτσι πίσω, όπως αυτή την καρέκλα την αναπαυτική που έχω βάλει εδώ πέρα και νομίζω θα κοιμηθώ και σε κάνα live και σε κάνα vlog. Είχα κάνει πίσω, είχα σκεφτεί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αυτές οι εργασίες, είναι αρμοδιότητα άλλου προσώπου και δεν έκανα τίποτα απολύτως εγώ ήδη από μόνη μου για να λύσω αυτά τα θέματα. Τώρα που έχουν περιέλθει στη δική μου αρμοδιότητα οι εργασίες, συνειδητοποίησα ότι είναι πάρα πολύ ευκολότερη η ζωή μας και πολύ καλύτερη η ζωή μας αν αναλαμβάνουμε μόνοι μας να συγυρίζουμε, να διοργανώνουμε, να τακτοποιούμε τα του εσωτερικού μας κόσμου. Αφορμή είναι η μούχλα στον μπάνιο, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Ναι, χθες το βράδυ κατάφερα και ανέβηκα ψηλά γιατί είχε φιγγίτι πάνω, άνοιξα το φιγγίτι, κατάφερα να τον ανοίξω. Επειδή είμαι πάρα πολύ έξυπνη, εντός εισαγωγικών το λέω, ειρωνικά το λέω αυτό, έβαλα το σπρέι για τη μούχλα, το έφαγα στα μάτια, το έφαγα στα μαλλιά, τέλος πάντων, τα κατάφερα. Και τώρα το σημείο εκείνο που ήταν φεγγίτες πάνω στον μπάνιο, γιατί δεν έχει παράθυρο, έχει φεγγίτι πάνω γιατί το σπίτι είναι έτσι αρχαίο, είναι η στέγη από πάνω και έχει ένα φεγγίτι, έχει ανοίξει ο φεγγίτης, μπαίνει μέσα φως έμπαινε και πριν, μπαίνει μέσα καθαρός αέρας και εκεί που ήταν η μούχλα έχω κάνει τη διεργασία να βάλω το φάρμακο, να το αφήσω να φουσκώσει, να το σκουπίσω, να το λουστώ στο πρόσωπο, να το λουστώ παντού, να πρέπει να κάνω μπάνιο. Με πιάσει και λίγο και μια άγνοια, μην τυχόν και πάθω και τίποτα, γιατί είμαι αλλεργική σε διάφορα, αλλά ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα. Τέλος πάντων, και σήμερα σκεφτόμουν ότι πάρα πολλές φορές αφινόμαστε. Αφινόμαστε όσον αφορά τα του εσωτερικού μας κόσμου, γιατί αυτά του σπιτιού δεν είναι τίποτα. Εντάξει, δηλαδή είναι θέμα απόφαση. Δηλαδή και να μην το έκανα εγώ, θα έφερνα ένα τεχνικό, θα έβλεπε το πρόβλημα και θα το επέλυε. Κοιτά του εσωτερικού μας κόσμου, τα συγυρίσματα της ψυχής μας, του υποσυνείδητου μας. Θυμάστε, και αν μου το έλεγε, βρε, μια από εσάς τις φίλες το έλεγε. Μου έλεγε, θυμάσαι τα όνειρα που έβλεπες ότι συγυρίζεις σπίτια και συγυρίζεις σπίτια και συγυρίζεις σπίτια. Έχω να σας πω ότι τώρα που συγυρίζω σπίτια, είναι σπίτι, αλλά είναι σε διάφορα επίπεδα. Εδώ που μένω είναι ένα αρχαίο σπίτι, ένα παλαιωμένο, το οποίο έχει 3-4 επίπεδα, όχι 4 ορόφους, πιο χαμηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Δηλαδή ανεβαίνεις καλιά μέσα στο σπίτι, δηλαδή τα 4 δωμάτια του σπιτιού είναι το καθένα σε διαφορετικό επίπεδο. Τώρα που
Μπήκα, πήρα φασίνα, πήρα το σκουπάκι των Ταϊζόν που είπαμε. Πήρα τα πράγματα στα χέρια μου και έχω αρχίσει να τα τακτοποιώ και να τα συγυρίζω. Πλέον δεν βλέπω αυτά τα όνειρα. Δεν βλέπω τέτοια όνειρα. Και μου έλεγε μια φίλη, στο live μια μου το έλεγε, για μια φίλη σε τηλεφώνημα, έχω χάσει το λογαριασμό, ποιος μου το έχει πει. Λίγο καφέ, κάντε και εσύ λίγο καφέ. Μου λέγε, ξέρεις, έβλεπες αυτά τα όνειρα προφανώς, γιατί είχες ανάγκη να συγυρίσεις κάποια πράγματα εσωτερικά, τα οποία δεν τα αναλάμβανες εσύ η ίδια και περίμενες από άλλους ανθρώπους, από εξωτερικές πηγές να έρθει βοήθεια και δεν την έψαχνες μέσα σου. Και αυτό έτσι που μου είπε, με πιάσε. Με πιάσε με την καλή έννοια, ενώ έχει δίκιο αυτή. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει πιάσει, έχει πέσει διάνοια. Δηλαδή έχει πιάσει το στόχο, έχει καταλάβει αυτό που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω για τον εαυτό μου. Γιατί λένε παπάς αδιάβαστος, ράφτης άραφτος, που δειματάς ανυπόδειτος. Δηλαδή, αν είσαι εσύ ψυχολόγος, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα το ψυχολόγο του εαυτού σου. Ή μάλλον δεν μπορείς να κάνεις το ψυχολόγο του εαυτού σου. Και το συζήτησα και με την ψυχολόγο μου αυτό το θέμα και μου λένε: Έχεις δίκιο, έχει δίκιο η κοπέλα που σου το έχει πει. Α, όλα αυτά τα όνειρα που έβλεπα ότι είχα στη διάθεσή μου και ήταν σπίτια μεγάλα. Μεγάλα σπίτια τα οποία ήταν παραμελημένα. Σαν πως και μετακόμιζα σε ένα σπίτι που, το οποίο είχε πολλές προοπτικές αυτό το σπίτι. Είχε πολλά δωμάτια, τα οποία ήταν γεμάτα ιστούς αράχνης, μια ζαγέσσερο ιστούς αράχνης. Οι Κύπριες που με βλέπετε, οι Κύπροι, αν κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με. Είπαμε δεν έχω ευθεξία. Αναφέρω τώρα το χθεσινό βραδινό vlog για την ευθεξία και την ευαισθησία. Δεν έχω ευθεξία εάν λέω λάθος μια λέξη να με διορθώσετε. Δηλαδή μου δινόταν ένα σπίτι το οποίο είχε πάρα πολλές δυνατότητες. Δηλαδή πάθαινα την πλάκα μου για τη χωρητικότητα του σπιτιού, την πρακτικότητα του σπιτιού, το οποίο όμως ήθελε πάρα πολύ δουλειά για να γίνει λειτουργικό, σαν ένα αφημένο σπίτι, σαν μια αφημένη ψυχή, σαν μια αφημένη κατάσταση. Η ψυχή μας, η ψυχολογία, ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ψυχή, παρόλο που έχει ψυχολογία, επιστήμη της ψυχολογίας, τη λέξη ψυχή ως πρώτο συνθετικό της λέξεως, και στα ελληνικά και στα αγγλικά είναι ψυχολογία, psychology, δεν θα το πω σαν λέξη, δεν ξέρω το πω σωστά. Παρόλο που έχει ως πρώτο συστατικό τη λέξη ψυχή, δεν αναφέρεται σε ψυχή. Η λέξη ψυχή είναι λέξη που τη χρησιμοποιεί η φιλοσοφία, είναι λέξη που τη χρησιμοποιεί η θρησκεία. Η ψυχολογία ως επιστήμη δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ψυχή. Τη λέω όμως με την έννοια της καθομιλουμένης. Αν αφήνουμε τη ψυχή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, αν τον αφήνουμε αφρόντιστο και αναμένουμε ότι ξέρεις, επειδή τώρα εγώ έχω πάει σε αυτόν τον ψυχολόγο και είναι πολύ καλός και θα τακτοποιήσει ο ψυχολόγος τα θέματα μου ή η ψυχολόγος τα θέματα μου. Ή έχω μπει σε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος με αγαπάει πάρα πολύ και μου είπε θα με βοηθήσει. Μου είπε να μην έχω έγνοια και θα με βοηθήσει και θα με αγαπήσει και θα με αλλάξει και θα με κάνει. Όχι. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει κανέναν. Κανείς δεν μπορεί να μας αλλάξει εμάς εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή δεν ανασκουμποθούμε. Μπήκε και ο καύσωνας ρε παιδί μου. Γιατί μπορούμε να φορέσουμε. Αν είχαμε κρέμα και θα το έκανα. Δεν ανασκουμποθούμε. Το κάνω τώρα. Έτσι. Ό,τι να είναι, τέλος πάντων. Αν δεν ανασκουμποθούμε εμείς ήδη και μαζέψουμε δυνάμεις και χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις μας για αλλαγή και καλυτέρευση του δικού μας εσωτερικού κόσμου, κανείς άλλος δεν μπορεί να μας το κάνει αυτό. Και αυτό το λέω και για όσους από εμάς έχουμε και λίγο το σύνδρομο του Σωτήρος. Εντός εισαγωγικών το σύνδρομο του Σωτήρος, γιατί δεν είναι όρος της ψυχολογίας αυτός, πάλι είναι όρος της καθομιλουμένης, της pop κουλτούρας. Όλους εμάς που εύκολα μπαίνουμε στο τρυπάκι. Τι καλή που είμαι, τι καλός που είμαι, θα βοηθήσω αυτή την κοπέλα, θα βοηθήσω αυτό το κοπέλι, μ' αγαπάει μωρέ, την αγαπάω μωρέ, αγαπιόμαστε και δεν πειράζει που το σπίτι της έχει αράχνες, δεν λειτουργούν τα μπάνια, δεν λειτουργεί το ένα, δεν λειτουργεί το άλλο. Εγώ θα το βοηθήσω αυτό το πρόσωπο, θα τη βοηθήσω αυτή τη γυναίκα, θα βοηθήσω αυτόν τον άντρα, ούτως ώστε να του φτιάξω το σπίτι του. Όχι, μόνο το δικό μας σπίτι μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας εμείς. Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει το σπίτι κανενός άλλου
σε θέματα ψυχικής, ψυχικής υγείας και εσωτερικής ζωής. Τώρα, ένας τεχνίτης μπορεί να πάει να φτιάξει μια ζημιά στο σπίτι που υπάρχει κάποιος άλλος. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας τεχνίτης, ρε παιδί μου, να φτιάξει μια βρύση που δεν λειτουργεί. Μπορεί να έρθει ένας τεχνικός να φτιάξει ένα πρόβλημα που υπάρχει με την, ξέρω εγώ, με τα φώτα στο σπίτι, με τον ηλεκτρισμό ή κάτι. Αλλά αυτό το σουλούπομα του σπιτιού και τον καλοπισμό του σπιτιού και τη λειτουργικότητα του σπιτιού, αν δεν το φτιάξει ο νοικοκύρης ή η νοικοκύρα, δεν μπορεί κανείς να το φτιάξει. Δηλαδή, εδώ πέρα που είμαστε αυτή τη στιγμή, και συνεργείο να ερχόταν με, ξέρω εγώ, 3-4 ανθρώπους που να είναι διακοσμητές, να είναι. Έχει και μια ειδικότητα τώρα που πάνε και σε βοηθούν πως να συγυρείς τα σπίτια σου. Συγυριστές, επαγγελματίες συγυριστές. Αν δεν βάλεις εσύ το χέρι σου και αν δεν πας από μόνος σου, από μόνη σου να τα συγυρίσεις τα πράγματά σου, να ξέρεις που τα έχεις βάλει, να ξέρεις τι πράγματα γίνονται και τι δεν γίνονται. Δηλαδή, πολλές φορές αφηνόμαστε. Πας σε μια συνάντηση με έναν άνθρωπο, είναι φίλος σου, και σου λέει, μωρέ, αυτό το πρόβλημα που έχεις δεν ξεπερνιέται. Πάρ' το απόφαση. Πάρ' το απόφαση ότι αυτό το ελάττωμα που έχεις δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Πάρ' το απόφαση πως ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου, μάνα μου ρε, μάνα μου τον καημένο, μάνα μου την καημένη, έχει αυτά τα προβλήματα, είχε δύσκολη παιδική ηλικία, είχε το ένα, είχε το άλλο. Δείξε κατανόηση. Δείξε κατανόηση. Όχι, δεν δείχνουμε καμία κατανόηση και καμία ανοχή σε ιδιοκτήτες σπιτιών που έχουν αφήσει τα σπίτια τους να ρημάξουν, που είναι τεμπέληδες και δεν κάνουν την απαραίτητη εργασία που κάνει ο καθένας από εμάς για να έχει το σπίτι του λειτουργικό και να τρέχει, και δεν θα πάμε εμείς να ανοίξουμε το δικό μας το σπίτι, να το καταλάβουν, να βάζουν τα πράγματα μέσα στο δικό μας το σπίτι, να μας πάρουν το μπάνιο μας, να μας πάρουν το χώρο που κοιμόμαστε, το χώρο που καθόμαστε, γιατί το δικό τους το σπίτι δεν είναι λειτουργικό. Καταλαβαίνετε τη μεταφορά. Ο καθένας από εμάς ξεχωριστά οφείλουμε να συγυρίζουμε το σπίτι μας στο εσωτερικό. Μου ήρθαν αυτές οι σκέψεις σήμερα καθώς συγύριζα το σπίτι μου που ζω, το εξωτερικό, δηλαδή το σπίτι, το υλικό στο οποίο ζω, και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ότι το να είσαι fit σημαίνει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Το να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση για να μπορείς να σχετίζεσαι με τους άλλους ανθρώπους υγιώς, είναι μια καθημερινή δουλειά και συντήρηση που γίνεται διαβίου. Δηλαδή, δεν έχει έναν άνθρωπο που θα πει, το έχω συγυρίσει το σπίτι, πάρω την κουμπάρα, πάω, κουμπάρα, καλημέρα, το συγύρισα, το καθάρισα, έφυγα τη μούχλα εκεί που είχε μούχλα, έφτιαξα, ξερίζωσα τα αγριόχορτα από τον κήπο, έχω ποτίσει τον κήπο, έχω πλύνει τα πιάτα, έχω σφουγγαρίσει το πάτωμα, έχω καθαρίσει παντού, τελείωσα με το σπίτι μου, δεν θα ξανακάνω τίποτα. Τι θα γίνει σε 2 μέρες, σε 3 μέρες, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα? Αν δεν κάνω τίποτα, δεν θα γίνει γέριμο που λέμε στα Κύπρα, θα γίνει άχρηστο το σπίτι πάλι. Δεν θα γίνει ακατοίκητο. Γιατί εκτός από ακατοίκητα μυαλά, έχει και ακατοίκητα εσωτερικά σπίτια. Οπότε, φιλενάδες και φιλενάδοι, φίλες και φίλοι, εδώ στο κανάλι μας που χαίρομαι πάρα πολύ που εξελισσόμαστε σε ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό που δεν έχει πλέον τόσο πολλές ιστορίες και περισσότερο θεωρητικά vlogs. Θα κάνουμε και μερικές ιστορίες, ακόμη από αυτές που έχουμε υποσχεθεί να κάνουμε. Συγγνώμη, αυτές τις ιστορίες έχω σε ένα συρτάρι. Το ξεσκόρισα, το συρτάρι, το συγκύρισα. Αλλά περιμένω να έρθει η ώρα που να έχω τις δυνάμεις και τις αντοχές, γιατί ασχολούμενοι με μια ιστορία για να κάνω vlog σημαίνει πάρα πολύ δουλειά. Κόψιμο, ράψιμο, κόψιμο με την έννοια να κοπούν πληροφορίες από μια. Ονόματα, στοιχεία που μπορεί να προδίδουν ταυτότητα αποστολέα, ράψιμο να φτιάξω τις προτάσεις έτσι ώστε να ταιριάζει αυτό που κόπηκε με το υπόλοιπο, όχι να προσθέσω πράγματα, ενώ να το σουλουπώσω ένα γράμμα, ώστε να μπορεί να διαβαστεί, να βγάζει νόημα και αυτός που θα το ακούσει να μην καταλάβει, η Θέκλη έχει στείλει αυτό το γράμμα, η Αριστονίκη έχει στείλει αυτό το γράμμα, οποιοδήποτε. Λοιπόν, αυτό είναι το όραμά μου για το κανάλι μας. Να είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, μάλλον να είναι όσο πιο ψυχοεκπαιδευτικό γίνεται, και ψυχαγωγίας φυσικά, γιατί είμαστε και ευχάριστοι άνθρωποι. Μας αρέσει η χαρά, μας αρέσει η μουσική, μας αρέσουν και οι κουβέντες οι χαλαρές. Θα κάνουμε τα live μας. Έτσι αυτές τις μέρες κάνω και μια ανακατάταξη του πώς θέλω να το κανάλι, και σκέφτηκα θα είναι ωραία να έχει τα ψυχοεκπαιδευτικά vlogs
Και να μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνουμε κανένα παρτάκι. Πώς θα κάνουμε απόψε. Σάββατο. 16 Μαΐου. Στις 10.30 το βράδυ. Στο κανάλι μας θα έχει live party. Δηλαδή θα έχουμε διαδικτυακό. Θα κάνουμε live και θα σας βάζω μουσική. Το έχουμε συμφωνήσει από χθες. Για όσους χθες κοιμόντουσαν. Στις 10.30 απόψε. Αυτό το έκτακτο vlog το έκανα έτσι. Πώς θα το ονομάσω. Συγυρίζοντας το μέσα μας σπίτι. Ή μόνο εγώ μπορώ να συγυρίσω το μέσα μου σπίτι. Ή μόνο εγώ. Θα σκεφτώ. Τι λέτε εσείς στα σχόλια για αυτό το πράγμα. Σας έχει τύχει να αφαιθείτε. Εγώ έχω αφαιθεί πολλές φορές στη ζωή μου. Όχι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν ήμουν μικρότερη, σκεφτόμουν ότι περνούσα περιόδους χειμερίας νάρκης. Που ήταν περίοδοι στις οποίες δεν έκανα πολλά πράγματα εξωτερικά, όμως εσωτερικά προετοιμαζόμουν για αλλαγές. Μια τέτοια περίοδος ήταν το 98-99 που ήμουν στην Αγγλία με τον Λάζαρο, που ήταν μια περίοδος στην οποία δεν ήμουν ιδιαίτερα λειτουργική. Υπήρξα λειτουργική ως μητέρα και ως σύζυγος και ως νοικοκυρά τότε, αλλά δεν έκανα τα πράγματα που κάνω συνήθως. Δηλαδή δεν έγραφα και ήμουν έτσι σε μια θολούρα. Και ερχόμενη στην Κύπρο. Το 99, τότε που λίγο καιρό μετά πήρα και την απόφαση μαζί με τον πατέρα της να έρθει η Κυριακή στη ζωή, είχα πάρα πολύ ενεργητικότητα και έκανα πάρα πολλά πράγματα. Όταν επέστρεψα το 99 στην Κύπρο, έκανα τρομερές εξωτερικές δουλειές του στυλ, έφτιαξα σεμινάρια τότε, θυμάμαι, συνεργαζόμουν με ένα γυμναστήριο, κάναμε σεμινάρια για την ψυχολογική πλευρά του αδυνατίσματος, για την ψυχική ενδυνάμωση, για το αδυνάτισμα και το fitness. Έκανα πάρα πολλές ομιλίες, έγραφα άρθρα, μπορούσα να γράφω 3-4 άρθρα, εκλεκευμένα όμως, όχι επιστημονικά, εκλεκευμένα άρθρα για τον τύπο. Πήγαινα στο ραδιόφωνο, πήγαινα στην τηλεόραση, δηλαδή ήμουν full ενεργητική όπως είμαι τώρα. Είχε προηγηθεί όμως 9 μήνες, 10 μήνες, τις οποίες ήμουνα πολύ λίγο δημιουργική. Ήμουνα λειτουργική, αλλά η δημιουργικότητα μου είχε κοπάσει. Και εκ των υστέρων σκεφτόμουν εκείνη την περίοδο, ήταν μια χειμερή ανάρκη αυτή η περίοδος που ήμουν στο Μάντσεστερ. Ήταν μια χειμερή ανάρκη, η οποία με βοήθησε να ανασυνταχτώ και με βοήθησε να μεταβώ από το επίπεδο είμαι φοιτήτρια και είμαι μαθητούδη, εντάξει, γιατί όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, θα γνωρίζετε και το Να Μείνω Ένα Φύγω. Θα γνωρίζετε, εγώ παντρεύτηκα φοιτήτρια, γέννησα τον Λάζαρο ούτε ένα μήνα μετά που πήρα το πτυχίο μου. Δηλαδή, πήρα το πτυχίο μου 16 Ιουλίου του 97, ο Λάζαρος γεννήθηκε 13 Αυγούστου του 97. Και ήμουνα την πρώτη χρονιά μαμά και νεαρή ψυχολόγο στην Κύπρο. Και μετά πήγα στην Αγγλία και εκεί πλέον ήταν το shift. Ήταν η περίοδο εκείνη στην οποία έφυγα από το είμαι. Κοριτσάκι, είμαι μαθητούδη, είμαι παιδί του κατηχητικού, κάνω ό,τι μου λένε, έχω πάρει το σταυρό μου στην πλάτη και προχωράω, του στυλ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα στη ζωή μου, δεν μπορώ να εξελιχθώ, ό,τι επιλογές έκανα, αυτές είναι, δεν έχει τίποτα άλλο, ναι. Το 98 ήμουν μόνο 23 ετών και έκανα αυτές τις σκέψεις. Εκείνη την περίοδο. Και εκ των υστέρων λέω, εκείνη η περίοδος της χειμερίας νάρκης, εκείνων των μηνών, πόσο ήταν, 6-7 μήνες, που έκανα μόνο τις δουλειές του σπιτιού, ασχολιούμουν με το παιδί, έκανα γυμναστική και αδυνάτισμα, έφυγα 26 κιλά, έκανα κάποια σεμινάρια για το coaching του αδυνατίσματος, μην μου πείτε τώρα σας κάνω coaching για αδυνάτισμα, γιατί τώρα έχω άλλα ενδιαφέροντα, και βλέπετε και ότι δεν είμαι και καλό δείγμα. Λοιπόν, είχα πάει 96 κιλά και θα πίσω 70 γραμμωμένη. Δηλαδή είχα κάνει πράγματα που δεν είχαν κάνει με την ψυχή μου. Είχα κάνει εξωτερικά πράγματα, αλλά δεν έβλεπα ότι δεν είχα κάποια πρόοδο επαγγελματική, πνευματική, ουσιώδη. Και μετά, επιστρέφοντας το 99 στην Κύπρο, έφερα τα πάνω κάτω. Το ίδιο και τώρα σκέφτομαι ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήμουνα πάλι τρόποντινα, όχι γενικά, ειδικά, τρόποντινα είχα αφαιθεί και είχα αφήσει κάποια πράγματα να κάνουν άλλοι άνθρωποι. Και ήμουνα σαν σε χειμερή ανάρκη όσον αφορά δηλαδή το ξεκαθάρισμα του δικού μου εσωτερικού σπιτιού. Το οποίο νομίζω ότι τώρα που ήρθε η άνοιξη, το καλοκαίρι ήρθε μωρέ, καύσωνας. Νομίζω ότι τώρα είναι η εποχή που θα φανούν οι μεγάλες αλλαγές. Οι μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο, οι οποίες χτίζονται μέσα στη χειμερή ανάρκη. Γιατί το λέω αυτό, για να μην χτυπούμε τον εαυτό μας αλίπητα. Για να μην είμαστε αυτομαστιγωτικοί, για να μην θεωρούμε ότι Παναγία μου, έχω μείνει
στην ίδια συνθήκη, στην ίδια κατάσταση τόσο καιρό και δεν έχω σωτηρία και δεν έχω ελπίδα και δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, μπορείς. Άμα μπορούμε εμείς, άμα μπορώ εγώ, μπορείς και εσύ. Όλοι μπορούμε. Ας συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για τις περιόδους εκείνες τις οποίες μαζευτήκαμε στο καβούκι μας προκειμένου να μαζέψουμε δυνάμεις για να κάνουμε τις αλλαγές εκείνες που θα μας δώσουν τη χαρά και το χαμόγελο στη ζωή και προχωράμε. Και καθημερινά το σπίτι μας στο εσωτερικό θέλει καθάρισμα, συγχύρισμα, συντήρηση, ούτως ώστε να μην βρεθούμε ξανά σε συνθήκες που να μην λειτουργεί τίποτα. Ε? Καλή συνέχεια της μέρας και θα βγούμε στις 10.30 απόψε στο πάρτι μας. Σας φιλώ, σας αγαπώ.